η μέρα μνήμης τιμής και υπερηφάνειας η σημερινή. Και η σκέψη μας γυρίζει 83 χρόνια πίσω, σε αυτούς που είπαν το μεγάλο όχι, στα νέα παιδιά που πολέμησαν στα βουνά της Πίνδου και της Αλβανίας. Τιμούμε πρωτίστως αυτούς οι οποίοι δεν γύρισαν ποτέ πίσω στις οικογένειές τους, σε ένα ζεστό σπίτι ή έστω για μια αξιοπρεπή κηδεία. 83 χρόνια μετά, η χώρα μας στέκεται ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραγμένη γειτονιά. Οι ένοπλες δυνάμεις μας, ισχυρές, εγγυώνται την αποτρεπτική μας ισχύ. Αλλά βέβαια, η αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων έχει ορισμένες σαφείς προϋποθέσεις. Μια ισχυρή οικονομία, ισχυρές και σταθερές συμμαχίες και κυρίως την ενότητα του ελληνικού λαού. Αυτήν την ενότητα η οποία επιδείχθηκε με τόσο αυταπάρνηση πριν από 83 χρόνια, πρέπει να αποδεδεί πάντα τον οδηγό για το μέλλον, για τον τρόπο τον οποίο η χώρα μας θα αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία και θα εξέρχεται από κάθε κρίση ισχυρότερη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.